Πάμε να δούμε τώρα, Στέφανε, και το λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στην Ντόρα Μπακογιάννη και την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ναι, Λίνα, η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε ενστάσεις για τη συμφωνία που προωθείται με την Τουρκία και ρώτησε αν έχουν ισχύ δημοσιεύματα που αναφέρουν πως προωθείται μια συμφωνία με την Τουρκία για βίζα με 12 μήνες ισχύ σε Τούρκους πολίτες. Η κυρία Μπακογιάννη από την πλευρά της τόνισε, ρώτησε την κυρία Κασιμάτη αν με βάση τα λεγόμενά της έχει αλλάξει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ελληνοτουρκικά. Πάντως να σου πω ότι ο κύριος Κορίδης επανήλθε στο θέμα όσον αφορά το σημείο για τη βίζα σε Τούρκους πολίτες σε κάποια ελληνικά νησιά. Δήλωσε πως αυτή η συμφωνία που βρίσκεται υπό την αίρεση των Βορειοευρωπαίων, αν προχωρήσει, θα αφορά τριήμερο παραμονή και όχι ετήσια, Λίνα. Και πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ούτε να το διανοηθείτε να υπογράψετε τέτοια συμφωνία με τον Τούρκο ομολογό σας, κύριο Γερλίκαγια, εφόσον ευσταθούν αυτά που γράφει η έγκριτη καθημερινή για τη συμφωνία τριών σημείων για το μεταναστευτικό. Η παραδοσιακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ελληνοτουρκικά είναι μια θέση την οποία εγώ τουλάχιστον πάρα πολύ καλά γνωρίζω επί Τσίπρα. Να μας διευκρινίσετε αν επί του ελληνοτουρκικού διαλόγου έχει αλλάξει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την οποία υποστήριξε ο πρώην Πρόεδρος ο κ. Τσίπρας. Δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο αντέδρασε η κυρία Μπακογιάννη. Νομίζω ότι διαστρεβλώνει εντελώς τα λεγόμενά μου. Έκανα ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα σε σχέση με το περιεχόμενο του Συμφώνου Μετανάστευσης Τριών Σημείων που πάει να γίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οτιδήποτε άλλο έχει υποθεί από την κυρία Μπακογιάννη σε σχέση με τις θέσεις μου είναι απλή διαστρέβλωση.